Μελέτες καλούνται να ετοιμάσουν τους επόμενους τρεις μήνες οι Δήμοι του νησιού προκειμένου να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να προχωρήσουν σε αγροτικές αναπλάσεις των οικισμών τους. Το πρώτο και βασικότερο είναι οι αγροτικές αναπλάσεις, δηλαδή η πρόσκληση η οποία πρόκειται να ανοίξει στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η περιφέρεια για αγροτικές αναπλάσεις, όπου έχουν γίνει συζητήσεις και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο σήμερα για να δούμε σε ποια πλαίσια οικονομικά και θεματικά κινούνται οι Δήμοι, έτσι ώστε μέσα σε ένα εξάμηνο να έχουμε οριμάσει τις μελέτες και όταν θα ανοίξει η πρόσκληση να είμαστε έτοιμοι. Το πρόγραμμα δεν έχει ανοίξει ακόμα και είναι συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρη την Κρήτη, ενώ σε κάθε Δήμο αναλογούν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Καταρχάς, περιλαμβάνουν αναπλάσεις οικισμών, εκτός είναι έξω οι μεγάλες πόλεις. Έτσι. Μιλάμε για τους οικισμούς των Δήμων. Λοιπόν, μιλάμε για ολοκληρωμένα έργα, ανάπλαση το λέει και η λέξη, έτσι. Ανάπλαση μπορεί να είναι είτε χωροταξική, ένα ολόκληρο οικισμό, από τα δίκτυά του μέχρι τις πλατείες του, μέχρι τις πολιτιστικές του ή τις τουριστικές του διαδρομές. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το συντονισμό, ώστε ούτε άσκοπες μελέτες να γίνουν, οι οποίες τελικά να μην υλοποιηθούν και να εξοδευτούν χρήματα που θα είναι από το υστέρημα των Δήμων, αλλά και να μην χάσουμε τη δυνατότητα να είμαστε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα με μια πολύ σοβαρή πρόταση. Στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν σήμερα οι αντιπεριφερειάρχες Ρεθύμνου με τους δημάρχους του νομού, συζητήθηκαν οι προοπτικές του προγράμματος και οι μελέτες που τυχόν έχουν ή θα προλάβουν να κάνουν μέχρι να ανοίξει το πρόγραμμα, που σκοπό έχει την ανάπτυξη της υπαίθρου με έργα υποδομών. Μπορεί να είναι όμως και θεματική. Τι εννοούμε θεματική ανάπλαση? Να υπάρχει μία συστάδα οικισμών οι οποίοι δένονται μεταξύ τους, είτε πολιτισμικά είτε τουριστικά, και να χαραχτούν πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές για εκείνη την περιοχή.